Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, χρόνια σας πολλά και καλά. 12 και κάτι, Χριστούγεννα δηλαδή πια σήμερα, μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, ημέρα της αγάπης και της ειρήνης. Της ειρήνης που αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα του κόσμου και για την οποία η Ελλάδα αγωνίζεται έμπρακτα σε κάθε επίπεδο στο διεθνή χώρο. Παράλληλα όμως με τις προσπάθειες για εδραίωση της ειρήνης, η χώρα μας διακηρύσσει σε κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται ποτέ να διαπραγματευτεί την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα. Υποδεχόμενος σήμερα τη νέα στρατιωτική ηγεσία, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση. Κανένας διάλογος δεν είναι δυνατός με την Τουρκία, εάν δεν τηρηθούν δύο απόλυτα απαραίτητες προϋποθέσεις. Να αναγνωρίσουν οι Τούρκοι το σημερινό νομικό καθεστώς του Αιγαίου και να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. Η νέα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έγινε σήμερα δεκτή και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη. Καταρρύπτονται και οι τελευταίοι τουρκικοί ισχυρισμοί για το πρόσφατο μεθοριακό επεισόδιο με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρακτικό της συνάντησης των Ομαρχιακών Μεθοριακών Επιτροπών Ελλάδας και Τουρκίας. Το πρακτικό δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Ομαρχία Εύρου. Στο πρακτικό διαφαίνονται οι αντιφάσεις και η διαφοροποίηση των απόψεων της τουρκικής πλευράς, ενώ τα νέα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η ελληνική πλευρά αποδεικνύουν ότι οι Τούρκοι στρατιώτες είχαν εισβάλει απρόκλητα στο έδαφος μας. Οι δύο επιτροπές ανακάλυψαν στο τουρκικό έδαφος το πακέτο με τα τσιγάρα που πέταξε ο Έλληνας στρατιώτης προς τον Τούρκο λίγο πριν πυροβοληθεί. Εξάλλου, στο ελληνικό έδαφος βρέθηκαν κάλικες τουρκικής προέλευσης και επιδείχθηκαν στην τουρκική επιτροπή χωρίς να υπάρξει αντίδραση, ενώ από την τουρκική πλευρά των συνόρων δεν βρέθηκαν πουθενά ίχνη αίματος. Σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει στην προηγούμενη συνάντηση των νομαρχιακών συνοριακών επιτροπών η τουρκική αντιπροσωπεία, διαφοροποίησε τις απόψεις της ως προς την ώρα του επεισοδίου, ως προς τον αριθμό των στρατιωτών που ενεπλάκησαν σε αυτό και ως προς τις συνθήκες και το χώρο που αντιλάχισαν οι πυροβολισμοί. Κατά την συνάντηση αυτή, οι δύο επιτροπές εξέφρασαν τη λύπη τους για τους νεκρούς και υπογράμμισαν την επιθυμία τους να μην υπάρξουν στο μέλλον παρόμοια αιματηρά επεισόδια. Να περάσουμε πια πάλι στα Χριστούγεννα. Οι γνωστοί χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τα πατροπαράδοτα κάλαντα αντίχησαν από νωρίς το πρωί σε κάθε γωνιά της χώρας. Το πρωί πολλές χοροδίες επισκέφθηκαν την πολιτική ηγεσία και έψαλαν τα κάλαντα. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη επισκέφθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο και του έψαλε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα η Προεδρική Φρουρά. Ο κ. Σαρτζετάκης ευχήθηκε στους αξιωματικούς και οπίτες της Προεδρικής Φρουράς χρόνια πολλά. Στη συνέχεια τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας η χοροδία του Νικίου Ελληνίδων. Τα κάλαντα έψαλαν το πρωί στον Πρωθυπουργό η χοροδία του ΟΣΕ. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ποντιακά κάλαντα στον Πρωθυπουργό έψαλαν παιδιά της Ένωσης Ποντίων Νίκαιας Κορυδαλού που χόρεψαν και ποντιακούς χορούς. Πρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιάννη Χαραλαμπόπουλο επισκέφθηκαν το πρωί η νυχτή χοροδία των ενόπλων δυνάμεων και η χοροδία του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του έψαλαν τα πατροπαράδοντα κάλαντα. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος ευχήθηκε στους αξιωματικούς και οπίτες χρόνια πολλά με την ευκαιρία της αυριανής ημέρας των Χριστουγέννων. Μαζί με τα Χριστούγεννα μας ήρθε φέτος και πολύ χιόνι, καταρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι που πλήττουν ολόκληρη τη χώρα. Λόγω των χιονοπτώσεων αποκλείστηκαν πολλά ορεινά χωριά στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, ενώ έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στο συγκοινωνιακό δίκτυο του νομού Ιωαννίνων. Μια οικογένεια έχει επίσης παγιδευτεί στα χιόνια κοντά στο χωριό Περτούλη Αργυθέας. Σωστικά συνεργεία προσπαθούν να φτάσουν την περιοχή για να βοηθήσουν τους αποκλεισμένους. Με αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να είναι οπωσδήποτε εφοδιασμένα τα αυτοκίνητα που κινούνται στους δρόμους Λάρισας Κατερίνης, στη θέση Άγιος Παντελεήμων, Ιωαννίνων Κοζάνης, στο χωριό Πεντάλοφος, Λαμίας Καπενησίου, στις Ράνχες την Φριστού και Λαμίας Δομοκού. Ακόμη λόγω της φοδρής θαλασσοταραχής δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με τα ferry boats Ρίου Αντιρίου και Κυλίνης Ζακύνθου.
Η κακοκαιρία, ωστόσο, που πλήττει και την Αττική, στην Πάνηθα, μάλιστα από τις 7 το βράδυ χιονίζει, δεν εμπόδισε πολλούς Αθηναίους να ταξιδέψουν προς την Ήπεθρο. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Τροχέα, από τον εθνικό δρόμο Αθήνας-Κορίνθου πέρασαν σήμερα 33.000 αυτοκίνητα, ενώ από την εθνική οδό Αθήνας-Λαμίας πέρασαν 29.000 αυτοκίνητα. Και μια ματιά σύντομη στο διεθνή χώρο, ιερός τόπος διεθνούς προσκυνήματος η Βηθλέμ, γενέτειρα του Ιησού Χριστού, βρίσκεται εδώ και 19 χρόνια κάτω από Ισραηλινή κατοχή. Δεκάδες χιλιάδες προσκυνητές καταφθάνουν αυτές τις μέρες στην Ιερή Πόλη για να πάρουν μέρος στις γιορταστικές εκδηλώσεις κάτω από τα αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας που έχουν ποτέ πάρθει. Στρατιωτικά ελικόπτερα περιπολούσαν σήμερα πάνω από τη Βηθλέμ, ενώ στρατιώτες πραγματοποιούσαν έρευνες σε σπίτια και σε όλους τους επισκέπτες της Ιερής Πόλης. Καραβάνια προσκυνητών, κρατώντας χώμα της Ταλάβαρα, διέσχισαν 7 χιλιόμετρα με τα πόδια, απόσταση που χωρίζει τη Βηθλέμ από την Ιερουσαλήμ, για να παραστούν τα μεσάνυχτα στη λειτουργία του Ναού της Αγίας Εκατερίνης, αφιερωμένη στη μνήμη της γέννησης του Ιησού. Διαφορετική είναι η εικόνα του πολύχρωμου πια αερόστατου, το βλέπουμε εδώ, που μεταφέρει κάθε Χριστούγεννα ένα σύγχρονο Άγιο Βασίλη, τον Kevin Peppelman, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Ο κεντρικός Αμερικανός από την Ουάσιγκτον μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά που τον περιμένουν κάθε χρόνο να αποβιβαστεί στην πόλη ή στο χωριό τους. Απελευθερώθηκε σήμερα στην Δυτική Βηρυτό ο Γάλλος Όμηρος Ορέλ Κορνέα, που είχε απαχθεί από φιλοπερσική σιητική οργάνωση στις 8 Μαρτίου. Η διοργάνωση κρατεί όμηρο έναν ακόμη Γάλλο πολίτη, ενώ δύο ακόμη συνάδελφοι του 54χρονου τηλεοπτικού ηχολήπτη είχαν αφαιθεί ελεύθεροι τον περασμένο Ιούνιο. Δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει σήμερα ότι ο αρχηγός της CIA, ο William Casey, που νοσηλεύεται ύστερα από σοβαρής μορφής χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, είχε συμφωνήσει με τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρέγκαν να μην αποκαλυφθεί η μυθιστική πώληση όπλων στην Περσία θα γινόταν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων. Σε αναφορά τον είχε συμβουλεύσει μάλιστα να παρουσιάσει την πρωτοβουλία αυτή σε περίπτωση αποκάλυψής της ως πολιτικό άνοιγμα προς το Ιράν. Μια επίθεση ιδιαίτερης φοδρότητας εξαπέλυσαν σήμερα λιβικές δυνάμεις εναντίον του Τσάντ, εκτοξεύοντας βόμβες ναπάλμ και τοξικά αέρια, σύμφωνα με ανακοινώσεις πάντα της κυβέρνησης του Τσάντ. Στο Παρίσι, το Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι απέστειλε πρόσφατα βοήθεια προς τις δυνάμεις του Τσάντ. Ακόμη μεγαλύτερη επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα. Πιο αναλυτικά, σήμερα, η μέρα των Χριστουγέννων, προβλέπεται κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα. Με χιόνια σε όλες τις ορεινές περιοχές, αλλά ακόμη και στις παιδινές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Ενώ σποραδικές καταιγίδες και βροχές θα έχουμε στις υπόλοιπες περιοχές. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν ανατολική, βόρεια-ανατολική, ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και κατόπου θελώδης. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι νότια-ανατολική, αλλά με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία που θα σημειώσει πτώση θα κυμανθεί στις κεντρικές και βόρειες παιδινές περιοχές από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 2 βαθμούς πάνω από το 0 η μέγιστη, ενώ στις υπόλοιπες από 5 μέχρι 10. Στην περιοχή Καλαμάτας θα έχουμε συννεφιά με βροχές και καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βόρεια-ανατολική ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 10 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, χιόνια στα γύρω ορεινά, ενώ μετά το μεσημέρι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χιονίσει και στα βόρεια προάστια. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 4 μέχρι 6 βαθμούς. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης ο καιρός θα είναι νεφελώδης με χιόνι κατά περιόδους. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 1 βαθμό πάνω από το 0. Για την Παρασκευή προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία στην αρχή σε ολόκληρη τη χώρα, σιγά σιγά όμως θα παρουσιαστεί μια ύφεση και κυρίως ως προς την εξασθένιση των ανέμων, αλλά και ως προς τα φαινόμενα που θα εξασθενήσουν κυρίως μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά διαμερίσματα. Το Σάββατο η κακοκαιρία θα περιοριστεί κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, ενώ στη δυτική θα είναι καλύτερος ο καιρός. Πρέπει να πούμε όμως ότι και τις δύο επόμενες ημέρες η θερμοκρασία σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνει αρκετά χαμηλή. Καλή διασκέδαση με το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 που συνεχίζεται ως τις πρωινές ώρες. Από εμάς καλή σας νύχτα, καλά Χριστούγεννα.